Κυρία Σαμπουτζάκη, είναι μεγάλη μου χαρά που σας γνωρίζω από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Happy birthday, Ελλάς. Και θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το έργο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ ωραία η παράσταση. Είναι απλή, είναι ζεστή, είναι αληθινή. Ο Γιάννης Ζουγανέλης έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Πάει κάτω στον κόσμο, συζητάει με τον κόσμο, τραγουδάνε. Είναι τελείως διαφορετική από όλες τις παραστάσεις. Και ήρθε με χαρά στο σπίτι και μου έκανε την πρόταση και τη δέχτηκα, παρόλο ότι είχα και άλλες προτάσεις. Τη δέχτηκα γιατί τον αγαπώ τον Ζουγανέλη. Τον θαυμάζω από παλιά έτσι που τον έβλεπα και θαυμάζω και την κόρη του, είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια. Νομίζω ότι είναι μία παράσταση σημερινή. Πρέπει να αρέσει στον κόσμο, θα διασκεδάσει, διότι όταν βλέπει τους ηθοποιούς μπροστά και μιλάνε και παίζουν μαζί τους και δίνουν απαντήσεις και αυτά, είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ζεστό. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είστε μια showwoman πραγματική. Ποιο είναι το μυστικό που σας κατατάσσει σε μια από τις μεγαλύτερες performers της Ελλάδας? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει μυστικό. Νομίζω αυτό καθιερώθηκε από πολύ νέα που λανσάρισε ένα είδος που δεν υπήρχε τότε. Η κίνηση. Ο χορός, το τραγούδι, η κίνηση, να τραγουδώ στον κόσμο κοντά, να πηγαίνω με το μικρόφωνο. Πράγμα που οι τραγουδίστρες τότε ήταν πίσω με ένα στιτό μικρόφωνο. Τραγουδούσαν, ας πούμε, έτσι. Και εγώ ξαφνικά βγαίνω σαν σύμφωνας, πηγαίνω μπροστά, τραγουδώ στον κόσμο. Ένα πράγμα που αν μου πεις, μου το δίδαξε κανείς? Όχι, ο εαυτός μου. Ήτανε από μέσα μου αυτό που ξεκίνησε. Και έτσι αρχίσανε να με θαυμάζουν, να γράφουν Ζωζό με γαρδένι στον τοίχο. Η Βασίλισσα της Νύχτας. Και όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε. Να μου στέλνει ο Νιάρχος λύρες σε ένα κουτί από σπίρτα, να έρχεται ο Ωνάσης. Ναι, δηλαδή ο Γαρουφαλίδης, ο γαμπρός του Ωνάση, να τραγουδώ με ένα ποτήρι, να το αφιερώνω στην αδελφή του Ωνάση. Δηλαδή ήταν ο κόσμος, ήταν η ποιότητα μεγάλη. Έβλεπες άσπρα κοστούμια και ένα κόκκινο γαρίφαλο να φοράνε όλοι. Και ήταν έτσι η εικόνα του τραγουδιστή από τη σκηνή και να βλέπεις αυτό το πράγμα, ήταν πολύ όμορφο και μου έδινε έμπνευση. Σας χαροποιούσε αυτό το γεγονός ότι η ελίτ της Ελλάδος ναι. υποκλινόταν στη Ζωζό Σαμπουτζάκη, ναι, δεν είναι ναι. λίγο? Ο μόνος που ερχόταν ήταν ο Λογοθετίδης που τελείωνε την παράσταση και θυμάμαι τότε που λανσάρισα και το σπάσιμο των πιάτων που ερχότανε, που είδε εμένα να σπάω πιάτα και έπαιρνε μία στίβα πιάτα. Ερχόταν κοντά μου όπου ήμουνα, τα μάζευε και μετά πήγαινε στην πίστα και τα κουμπούσε χαριτωμένα. Δεν τα σπαγε, τα κουμπούσε. Και τούκου πήγαινε στη Λιβικού μετά. Είναι στιγμές αληθινές με ανθρώπους που μεγάλους που αγαπήθηκαν. Ήτανε σεβασμός. Ας πούμε ο λογοθετήτης με ρωτούσε όταν πήγαινα και έβλεπα την παράσταση. Σου άρεσε, μου έλεγε. Ένας λογοθετήτης να ρωτάει μία κοπελίτσα που ήμουν εγώ. Ήταν μεγάλη δουλειά, ήταν πολύ σεμνός. Ήταν πολύ όμορφο. Αν σας ρωτούσα να μου βάλετε ένα τίτλο στη ζωή σας, ποιος θα ήταν ενδεχομένως αυτός? Ο τίτλος, πώς να σου το πω, τυχερή, πολύ και άτυχη μαζί. Αυτό το δίπολο γιατί? Γιατί έτσι είναι. Πολύ τυχεροί υπήρξαν, έφτιαξα ωραία πράγματα, έκανα και ας πούμε και άτυχη. Αυτό το άτυχη εμένα με πηγαίνει λίγο στο πρόσφατο παρελθόν. Ναι. Λόγω της, ναι. του σπιτιού που καταστράφηκε. Ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. το έχετε κατορθώσει να το ξεπεράσετε. Είναι, το είναι μου εκεί μέσα. Κι όμως πάλι επειδή είμαι άτομο πολύ χαρούμενο, πολύ αισιόδοξο, βλέπω μπροστά και λέω ξέχασε το και πάω και κολυμπάω και το βλέπω καμένο. Και τώρα κάνω πως δεν το βλέπω, ότι δεν υπάρχει. Δεν θέλετε να το επαναδημιουργήσετε? Εγώ μόνη μου δεν μπορώ γιατί ήταν πανάκριβο σπίτι. Δεν γίνεται σήμερα. Ό,τι είχα εγώ τα βάζα εκεί. Πήγαινα έξω, μέσα, ό,τι έβγαζα, αγόραζα πράγματα. Μια φωτιά όμως δεν είναι ικανή να σβήσει τις μνήμες, να κάψει τις μνήμες μάλλον που έχετε από εκεί. Οι μνήμες όχι, δεν καίγονται. Οι μνήμες υπάρχουν. Αλλά στην ουσία δεν υπάρχει σπίτι. Συνεχίζετε να κάνετε αυτά τα
τα μποτέ σας, να περιποιήσετε τον εαυτό σας, να είστε έτσι. Τι κάνετε και παραμένετε έτσι λαμπερή? Δεν κάνω τα μποτέ μου έτσι όπως το πες, τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Α, παπα, είμαι πολύ σεμνή, πολύ απλή, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή εκείνο που φροντίζω μόνο να βάζω μία καλή κρέμα. Αυτό. Και εκείνο το άλλο που έχω είναι να γυμνάζομαι. Και το περπάτημά μου ακόμα που κάνω, και αν με συνοδεύουν, να αφήσω και το συνοδό και να περπατάω εγώ, γιατί θέλω γρήγορα. Mm-hmm. Γιατί το γρήγορο είναι καλό, να ανοίγω τα βήματά μου. Και πάω στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, γιατί το σπίτι είναι στη γωνία κάτω Τζιραίων, και πηγαίνω μέχρι την Ακρόπολη με τα πόδια και γυρίζω. Νιώθω ωραία, νιώθω ότι κινούμαι και κάνω και ασκήσεις στο σπίτι μου μόνη. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα. Όλα αυτά τα ρούχα που έχετε, τα τόσο εντυπωσιακά, όλα αυτά τα κουστούμια, όλες αυτές οι όμορφες τουαλέτες, τα φτερά, τα πούπουλα, πού είναι ζωζό? Αυτά υπάρχουν όλα. Μόνο κάει και ένα καπέλο πολύ ωραίο που φορούσα στον Αττικ τελευταία. Το είχα φέρει από το Παρίσι με τα φτερά εδώ, πολύ ωραίο καπέλο. Και το φύλαγα στην είσοδο στο σπίτι μου απάνω και δεν το πήγαινα κάτω που ήταν το βεστιάριο. Λέω, άστο εδώ. Και κάει και απάνω το σπίτι όλο και κάει και αυτό. Τα άλλα πράγματα υπάρχουν όλα. Θα τα εκθέσουμε αυτά κάπου? Είχατε πει στο παρελθόν ότι σκέφτεστε να τα εκθέσετε? Το σκέπτομαι. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα το δούμε. Αλλά θα είναι πολύ ωραίο. Γιατί υπάρχει ιστορία. Το μόνο κακό είναι που κάποτε έμενα λίμνου και κάτω είχα μια αποθήκη. Και είχα όλα τα παιδικά μου. Τα παιδικά, όταν λέω φρακάκια, ναι, σορτσάκια, τουαλετίτσες, παιδικές δηλαδή, όταν ήμουνα 8, 9, 10, 11, 12, όλα τα παιδικά και τα δικά μου και της αδελφής μου. Αυτά τα άφησα κάτω και τα κλέψανε. Μόνο αυτά δεν υπάρχουν. Όλο το βεστιάριό μου το άλλο υπάρχει. Αν υπήρχαν αυτά ακόμα και δεν είχαν κλαπεί, θα θέλατε να έχετε κάποιον ή κάποια που να τα δώσετε να τα φορέσετε? Όχι, δεν θα τα δίνα. Θα τα είχα για το μουσείο που θα κάνω. Mm-hmm. Πώς ξεκίνησα. Αυτή ήταν η ιστορία. Δεν θα τα δίνα για αυτό το λόγο, όχι από τσιγκουνιά. Ναι, ναι, κατανοητό. Κυρία Σαμπουτζάκη, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Έχετε αντιληφθεί ποτέ από όλες αυτές τις showwomen που βγαίνουν κατά καιρούς στη χώρα, κάποια που επιχείρησε να πατήσει στο φαινόμενο ζωζό? Όχι. Δεν έχω καταλάβει τέτοιο πράγμα και νομίζω ότι αν θα προσπαθήσει να το κάνει κάποια να μιμηθεί εμένα, θα είναι κακό. Διότι αυτό το πράγμα το δικό μου είναι η ζωζό όπως είναι, αληθινή, και αυτό που βγάζω δεν είναι ότι θα μου το διδάξει ο χορογράφος ή ο σκηνοθέτης, είναι αυτό το πράγμα που βγάζω από μέσα μου, την αλήθεια. Αυτό το έβγαζα για πάντοτε από μικρή, αυτό το έβγαζα και στην πίστα, αυτό αγαπήσανε, αυτό με έκανε βασίλισσα της νύχτας και νομίζω ότι όποια προσπαθήσει να το μιμηθεί θα είναι αποτυχία. Στη σύγχρονη εποχή, είναι τη 2019, έχετε ξεχωρίσει εσείς κάποια ελληνίδα περσόνα που της δίνετε εσείς τον τίτλο της showwoman, που να πείτε αυτή είναι καλή? Δεν είδα καμία showwoman, δεν είδα καμία, όχι. Εκτός από τις τραγουδίστριες που θαυμάζω, τη Δύση, τη Βανδύ, ξέρω εγώ, δεν είδα καμία που να μιμηθεί εμένα. Όχι να μιμηθεί, να τις δώσετε εσείς από μέσα σας, να πείτε αυτή η κοπέλα, το όχι, είναι showwoman. Όχι, γιατί κοίταξε. Η Βανδύ είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και ήταν και πολύ καλή στο Κυπωθέατρο που την είδα. Δεν είναι αποκλειστικά αυτό, είναι η τραγουδίστρια. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο η μία, άλλο η άλλη. Μεγάλες τραγουδίστριες. Άλλο, είναι ξεχωριστό. Το είδος αυτό ήταν αληθινό, αυτό που έβγαζα και αυτό που βγάζω. Δεν μου το δίδαξε κανείς. Πηγαίο. Ο εαυτός μου είναι. Να πω κάτι. Παναγιά μου μια γυνή, θα μου φυγεί το καφάσι. Όποιος και να μου τη δει, πώς να μη μου τη ματιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Ευχαριστώ.